Τι ωραία μέρα για βίντεο! Ουπ. Αν με κάποιο τρόπο κατάφερα να μείνει και σταθερή η κάμερα, όμως, τι ωραία που θα ήταν, ε! Ουπ. Τι είναι αυτό! Αχα! Καλησπέρα παιδιά, τσικ τεκνά, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Είναι το πρώτο βίντεο unboxing gimbal στο κανάλι. Πρόσφατα το eGalaxy.gr επικοινώνησε μαζί μου και όντως το καθυστέρησα λίγο το unboxing αυτό και το η παρουσίαση γιατί ήθελα να το δοκιμάσω πρώτα να βεβαιωθώ ότι πρόκειται για κάτι καλό και να σας το δείξω. Με έστειλαν πριν από κανένα δύο-τρει εβδομάδε περίπου ένα gimbal. Έχει φέρει το κατάστημά του μια καινούργια σειρά από gimbal, αρκετά οικονομικά ξεκινάνε από καλέ τιμέ και εξελίσσονται και προ τα πάνω. Το συγκεκριμένο είναι τη εταιρεία FAU, το Wimble 2. Η τιμή του είναι γύρω στα. Τελευταία φορά που τσέκαρα είχε πέσει με έκδοση γύρω στα 89 ευρώ εκεί πέρα. Είναι αρκετά οικονομική τιμή για gimbal. Εγώ στο μυαλό μου, όταν άκουγα gimbal και έβλεπα και άλλα παιδιά στο χώρο να ανοίγουν gimbal, απευθεία από την Κίνα, πηγαίναμε πάνω από τα 2 εκατοστάρικα και είναι αρκετά καλή τιμή. Ξεκινάμε με αυτό. Είναι ένα gimbal όμω το οποίο πρόκειται για κινητό. Ένα gimbal στο οποίο σταθεροποιεί το κινητό σου. Τώρα βέβαια έχω δει και άλλα παιδιά. Νομίζω το Greek Unboxing ε, που το έχει δείξει και έχει κάνει και μία μόντα με φελιζόλ για να βάζει την κάμερά σου. Μπορεί να κάνει πατεντούλε για να βάλει μια action camera. Δεν σηκώνει πάρα πολύ μεγάλο βάρο όμω. Δηλαδή ένα κινητό ή μια action camera θα τη σηκώσει. Τέλο πάντων, στο διατάω αυτά. Ήθελα να το κρατήσω, να το δοκιμάσω, να δω εάν αξίζει και μετά από μερικέ ημέρε μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένο. Το Gimbal έρχεται μέσα σε μια χάρτινη συσκευασία η οποία περιέχει μια φελιζονένια θήκη. Αυτή λειτουργεί και ω θήκη προστατευτικό. Μπορεί να το βάζει μέσα και να το κουβαλά μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ στιβαρό. Σου δίνει μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και φελιζονένιο, ότι έχει μια ποιότητα ακόμα και με το κόστο που έχει το συγκεκριμένο Gimbal. Μέσα στη θήκη, εκτό από το Gimbal, το ίδιο το Gimbal, έχει μία βάση τρυποδάκι η οποία βιδώνει από κάτω ω προέκταση και μπορεί να στεκείται σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το δοκίμασα. Επίση είναι πολύ πρακτική γιατί γίνεται ένα με το σώμα του γκίμπαλ και δεν σε περιορίζει. Είναι πάρα πολύ βολικό. Είναι πάρα πολύ έξυπνο και στιβαρή. Όσο και να μην του φαίνεται, είναι αρκετά, αρκετά στιβαρή αυτή η βασούλα αυτή. Επίση έχει ένα κουτάκι μέσα στο οποίο έχει το καλώδιο φόρτιση micro USB σε USB για να φορτίζει το gimbal, μια και τροφοδοτείται από ρεύμα. Και επίση έχει τρία μικρά καλωδιάκια έχει τρία καλωδιάκια για να συνδέσει το gimbal σε κινητό iOS, σε iPhone βασικά αν έχεις, ε, νομίζω με lighting σε micro USB, έχει από micro USB σε micro USB για τα κλασικά κινητά μας και για Type-C σε micro USB, το οποίο είναι και το δικό μου και αυτό χρησιμοποιώ. Μπορείς να συνδέσεις το κινητό σου είτε με Bluetooth είτε με ένα από αυτά, εγώ προτιμώ να βάζω το καλωδιάκι, αν και η αλήθεια είναι λίγο έθραυστα, αλλά εντάξει, τη δουλειά του την κάνουν άνετα. Αν και προεξέχει λίγο και το σώμα τη κάμερα, αλλά νομίζω ότι είναι οκ. Okay. Δεν είχα κάποιο θέμα. Μπορείτε να τη συνδέσει είπαμε είτε με Bluetooth είτε με το καλώδιο. Εγώ προτιμώ προ το παρόν το καλώδιο για πιο άμεση απόκριση. Όχι ότι έχει κάποια διαφορά. Το δοκίμασα και με Bluetooth και δεν έχει κάποιο θέμα. Και τι άλλο είχε μέσα στο κουτί. Κάποιε οδηγίε, ένα φάκελο με οδηγίε και αναλυτικότατε και κάποια κάποιε εγγυήσει. Οι οδηγίε είναι πολύ χρήσιμε, δίδεται και επίση πριν να το ανοίξει, πρέπει να βάλει πάνω το κινητό σου ώστε να ισορροπήσει. Γιατί τα μοτέρ που έχει μέσα είναι αρκετά δυνατά και μπορεί να έχει οποιοδήποτε θέμα. Το συγκεκριμένο gimbal πάνω του έχει εκτό από ένα πολύ ωραίο joystick το οποίο joystick. Μπορεί να το ρυθμίσει την ώρα που το κρατάς δεξιά-αριστερά για να πάρει διάφορα πλάνα. Η αλήθεια είναι να έκανα κάποια ωραία πλάνα χειροκίνητα, χωρί να βάλω στον αυτόματο. Έχει ένα πλήκτρο το οποίο Βοηθάει στο να ανοίξει ή να κλείσει τη συσκευή αλλά και να ρυθμίσει κάποιε λειτουργίε. Και έχει το κουμπί για να τραβά φωτογραφίε ή βίντεο. Με μονό κλικ βγάζει φωτογραφία, με παρατεταμένο κλικ βγάζει βίντεο, αρχίζει να τραβάει το κινητό σου. Έχει από το πλάι ένα button, ένα slider, θα το έλεγα καλύτερα, στο οποίο μπορεί να αυξομοιώσει το zoom του, του κινητού σου on the go. Επίση έχει μία σκανδάλη, η οποία σκανδάλη λειτουργεί, έχει διπλό χαρακτήρα είτε πατώντα την παρατεταμένα κάνει lock σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο αντικείμενο και το ακολουθεί. Και αν πατήσει διπλό κλικ, η σκανδάλι κάνει reset στην ουσία και επιστρέφει το gimbal στην αρχική του θέση. Πολύ πρακτικό, πάρα πολύ πρακτικό. Πολλέ φορέ κατάφερα να το με τι ρυθμίσει που έβαλα να το κάνω τον κίνημα να κάνει διάφορε στροφέ και με αυτό αμέσω κατευθείαν έκανα το reset και ήμασταν κομπλέ. Ε, ήταν πολύ πρακτικό. Επίση έχει πάνω μία υποδοχή η οποία συνδέεται προφανώ με το κινητό. Βάζει το micro USB για να συνδέσει το κινητό και έχει και την υποδοχή για να το φορτίζει. Στο κάτω μέρο έχει μία η οποία συνδέεται και πάνω στο τριποδάκι βάση αλλά και σε κανονικό τρίποδο. Το δοκίμασα και πάνω σε κανονικό τρίποδο. Θα δείτε κάποια πλάνα ίσω τώρα, ίσω πιο μετά. Από το δωμάτιο επερχόμενο room tour λογικά, θα το δείτε. Επίσης συνοδεύεται από μια εφαρμογή την οποία θα την κατεβάσετε μέσα από το store αλλά στην ουσία είναι πιο πρακτικό να βγάλετε φωτογραφία ένα από τα barcodes που έχει η συσκευή μέσα και είναι αρκετά πρακτική αφού κατέβει στην ουσία μπορείς να ρυθμίσεις τα πάντα στο κινητό σου για το gimbal για αυτό. Είναι πολύ πρακτικό γιατί μπορείς να κάνεις διάφορα πραγματάκια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κάμερα, μπορείς να ρυθμίσεις τον gimbal, να περιστρέφεται μόνο του, να ακολουθεί διαδρομές. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά όμορφα πράγματα, έχει πάρα πολλές λειτουργίες και είναι αρκετά πρακτική και εύκολη. Μου πήρε λίγη ώρα να κατέβει, αλλά μόλις κατέβει και όλα λειτουργούσαν τζάμι. Λειτουργεί και με bluetooth, αλλά λειτουργεί και με καλώδιο, το καλώδιο που έχει συσκευή μαζί. Οπότε νομίζω ότι είναι ιδανική γι' αυτό. Είναι αρκετά πρακτικό, ειδικά δηλαδή, αν το βάλεις πάνω σε τρίποδο, βολεύει πάρα πολύ. <laughs> δοκίμασα κάποια εξωτερικά πλάνα, δοκίμασα πριν να το μάθω ακόμη και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ακόμη τα πλάνα. Δοκίμασα κάποια εξωτερικά πλάνα, Είτε με την μπροστά κάμερα είτε με μένα και νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για οικονομικό gimbal νομίζω ότι κάνει καλά αυτό που λέει. Αν σκεφτούμε ότι το κινητό μου ήταν και λίγο τεράστιο και δεν μπαλάνζαρε καλά, ε, θα δείτε και τα αποτελέσματα. Λογικά θα παίζουν κλιπάκια. Επίση, ένα ωραίο είναι και δεν το είχα προσέξει όταν έκανα το unboxing και το είδα στη χρήση του μετά ότι ο λαιμό του μεγαλώνει και μικραίνει. Με αποτέλεσμα να μπορεί να απομακρύνει ή να φέρνει πιο κοντά το τη συσκευή είναι πολύ πρακτικό, πολύ ελαφρύ περίπου λίγο πιο κάτω από κιλό βέβαια νομίζω στο χέρι, έχει, αυτή την αίσθηση έχει αλλά είναι αρκετά βολικό έτσι όπως είναι δομημένο δεν με κούρασε, δεν με κούρασε σχεδόν καθόλου και με βόλεψε γιατί μου άρεσε ότι το, μπορώ να το συνδέσω πάνω στο τρίποδο το κανονικό της κάμερας και να κάνω διάφορα πλάνα και διάφορα όμορφα πράγματα ε, για τα λεφτά του. Δεν περίμενα να σα πω αλήθεια ότι θα έβρισκα ένα οικονομικό γκίμπαλ, αλλά είναι για κινητό, δεν είναι για μεγάλη κάμερα προφανώ, έτσι. Το καλό είναι ότι με αυτό μου δίνετε μία επιλογή ακόμη περισσότερη τουλάχιστον για το κανάλι για να μπορέσω να τράβηξω κάποια πλάνα που θέλω για μελλοντικά βίντεο και όχι μόνο. Ε, αν θα το συνιστούσα, εμένα σας το ξαναλέω μου το έστειλαν δωρεάν για review, αλλά για την τιμή του και με την έκπτωση που είδα πρόσφατα νομίζω ότι είναι αρκετά καλή τιμή τα 89 ευρώ περίπου αν δεν το βρείτε σε έκπτωση γύρω στο κατοστάρικο παίζει η τιμή του 99 με 100 αλλά αυτά αυξομειώνονται με καινούρια μοντέλα όταν έρχονται τα παλαιότερα πάνε λίγο πιο κάτω είναι για κινητό ό,τι πρέπει ειδικά αν έχεις και ένα καλό κινητό και μπορείς και τραβάς βίντεο από αυτό νομίζω ότι και με ένα τέτοιο gimbal είσαι επένα για να κάνεις ένα αρχικό setup Μ' άρεσε πάρα πολύ να σα πω την αλήθεια. Και σκέφτομαι να κάνω και τη μόντα που έβλεπα, ίσως κάποια άλλη πιο πρακτική μόντα βασικά, για να μπορώ να βάζω και action cam πάνω. Έχει το stabilizer, stabilizer, το δικό της η κάμερα, αλλά και με τον gimbal θα είναι πολύ καλύτερη. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το σορπίσει, γιατί είναι πιο ελαφριό από το κινητό. Anyway, θα το σκεφτώ αυτό, αν μπορώ να το κάνω ή όχι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συνιστώ. Αν το βρείτε, θα έχω το link από κάτω από το κατάστημα. Εγώ θα ήθελα να του ευχαριστήσω που με προτίμησαν για να μου το στείλουν να το δω. Άργησα αρκετά, αλλά ήθελα να είμαι σίγουρο πριν να σα το δείξω. Ήθελα να παίξω λίγο μαζί του, να δω αν όντω αξίζει ή όχι. Προσωπικά το βρίσκω αρκετά όμορφο. Αρκετά όμορφο και νομίζω ότι αξίζει. Αυτό από μένα. Εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Unboxing και μη. Έχω πολλέ ιδέε, χρόνο δεν έχω να τα κάνω, αλλά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο αυτά. Γεια σα, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.